Η Επανάσταση στις 25 του Μάρτη του 1821 στην Πελοπόννησο ξεπηδάει σαν μια νέα πηγή μέσα από το χώμα της Ελλάδας και γίνεται χύμαρος και μετά ποτάμι που στο διάβα του σαρώνει ό,τι βρει. Στα χωριά της Αττικής άρχισαν με τα πρώτα μαντάτα οι μαζόξεις των αρβανιτών καπεταναίων κάτω από τη μύτη των Τούρκων. Το μοναστήρι της Χασιάς, οι φανερωμένοι των κλειστών, ήταν το άνδρο τους. Ο Ντάβαρης από το Λιώπεση, Σκουρτανιώτης από τα Δρεβενοχώρια, Μητρολέγκας και Κυρκατιώτης από το Μενίδη, Μελέτης Βασιλείου και Μήτρο Τσεβάς από την Χασά. Η απόφαση βγήκε. Ο Μελέτης αρχηγός. Τα χωριά πήρανε φωτιά και με απόλυτη μυστικότητα άρχισαν να ετοιμάζονται. 25 Απριλίου οι ξωτάριδες, όπως τους έλεγαν οι Αθηναίοι, αρβανίτες χωρικοί της Αττικής, συγκεντρώνονται στο Μενίδη. Ο οπλισμός τους κάθε λογής. Φτιάρια, αξίνες, δικούλια, σούβλες, τσεκούρια και κοπάρια. Τα ντουφέκια και οι κουμπούρες λιγοστά. 26 το Απρίλη, δύο ώρες πριν ξημερώσει, με το σύνθημα «Γκρούρ ντρίφε», σιτάρι κρυθάρι δηλαδή, μπαίνουν στην πλιάκα, όπως έλεγαν την γυραιά Αθήνα, από την πύλη της Μπουβουνίστρας. Το πανηγύρι άρχισε. Οι Τούρκοι τα χάσαν. Γέμισαν τα σοκάκια της Αθήνας με ξωμάχους και παπάδες. Ένα μοσαϊκό ανθρώπων αλόκοτο. Κλείνονται στο κάστρο, στην Ακρόπολη. Και αρχίζει η πολιορκία. Ενώ το Χριστός Ανέστη και το Ελευθεριά ή Θάνατος αντιχούσαν στα στενά της Αθήνας. Οι αρβανίτες της Αττικής έδωσαν το αίμα τους, τα υπάρχοντά τους. Ξόδεψαν σοδιές και περιουσίες με ένα και μοναδικό αντάλλαγμα, την ελευθερία. Νέοι και νέες, οι αγωνιστές του 21 είναι σημερινοί. Μας μιλάνε μέσα από τις θυσίες τους και προστάζουν. Ζήτω οι αγωνιστές του 21. Ζήτω ο καπετάν Μελέτης.